για τους κρυούς, ας πούμε, είναι μία περίοδος γενικότερα που θα σας απασχολήσουν πάρα πολύ τα οικονομικά. Δεν είναι μόνο η σημερινή μέρα που σας βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείτε με πρακτικά θέματα των οικονομικών σας ή μπορεί τέλος πάντων να έχουν προκύψει κάποια έξοδα ή θέλετε να δείτε πώς θα βρείτε ισορροπία ανάμεσα στα έσοδα και στα έξοδα. Είναι μια μεγαλύτερη περίοδος που εκτείνεται σχεδόν μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, όπου το μυαλό σας, ακόμα και αν είναι σε 500 άλλα πράγματα, καλός ή κακός θα πρέπει να είναι και σε αυτό το τομέα. Δεν το λέω απαραίτητα με την αρνητική χρειά του όμως αυτό. Ότι δηλαδή θα έχετε πρόβλημα στα οικονομικά, γι' αυτό και θα σας απασχολούν. Αντιφέτως, μπορεί να υπάρχουν και πάρα πολύ καλές ευκαιρίες και μάλιστα αν είστε γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο, μπορεί να προκύπτουν και ευκαιρίες να βγάλετε και χρήμα, να με κάποιο τρόπο επωφεληθείτε μέχρι το διάστημα που σας λέω, μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Γενικότερα, καλός ή κακός, κλείνοντας αυτή η χρονιά, δηλαδή μέχρι το τέλος του 19, το οικονομικό θα σας απασχολήσει. Και θεωρώ ότι μπορείτε κάλλιστα να έχετε και κέρδος, να κλείσει η χρονιά δηλαδή με θετικό πρόσημο, σε σχέση με αυτό που μπορεί μέχρι τώρα να υπήρχε. Θα προσέξετε για σήμερα. Ισχύει αυτό, λίγο παρορμητικά έξοδα, και από εκεί και έπειτα να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι έχοντας έναν Άρη απέναντί σας, αυτό είναι που δημιουργεί όλη αυτή την αναστάτωση, πέρα από τα οικονομικά και σε άλλους τομείς, και αυτό είναι που σας κάνει να έχετε μεγαλύτερο άγχος, μεγαλύτερη ανασφάλεια για το κομμάτι που αφορά τα οικονομικά.